Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ, κύριε Γενική Διευθυντή, εκπρόσωποι κομμάτων, εκλεκτοί προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που απευθύνω για 7η συνεχόμενη χρονιά χαιρετισμό στο συνέδριο IFOCOM.CY 2015, εκ μέρους της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων ΟΕΒ, και θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την ευκαιρία που μας δίνεται να στηρίξουμε και φέτος αυτό το σημαντικό για τον τόπο συνέδριο. Μέσα από την απεχθή πολυετή οικονομική κρίση, που κανένα πολίτη ή επιχείρηση δεν άφησε ανεπηρέαστο, πιστεύω ότι μπορέσαμε σαν επαγγελματίες και ευρύτερα ως πολιτεία να διδαχθούμε πολλά και να εξάξουμε χρήσιμα συμπεράσματα, που αν τα χρησιμοποιήσουμε σωστά, θα μπορέσουμε να χτίσουμε ένα καλύτερο αύριο τόσο για εμάς όσο και για τις γενιές που θα ακολουθήσουν. Σε ό,τι αφορά το δημόσιο τομέα, δεχθήκαμε ασφιχτικές πιέσεις από τους δανειστές μας, που μας όθησαν σε ριζικές τομές σε ό,τι αφορά την αναδιάρθρωση της δημόσιας υπηρεσίας και μεταρρύθμιση στον τόπο που λειτουργεί, και μεταρρύθμιση στον τρόπο που λειτουργεί η κρατική μηχανή. Οι αλλαγές στο κόστος λειτουργίας, στον καταμερισμό αρμοδιοτήτων των διαφόρων υπηρεσιών, η βελτίωση στην εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων και η αποδοτικότητα της κρατικής μηχανής είναι από τα θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα την Προεδρία της Δημοκρατίας. Αναγνωρίζουμε το δύσκολο και επίπονο έργο της και ευχόμαστε, κύριε Υφυπουργέ, καλή επιτυχία στο έργο που αναλάβατε. Πέρα από το δημόσιο, η οικονομική κρίση επέβαλε και στον ιδιωτικό τομέα την ανάγκη μετατροπής του τρόπου λειτουργίας του. Οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να βασίζονται πλέον στον εύκολο δανεισμό, ούτε σε βεβαιασμένες αποφάσεις, ενώ μέσα στη νέα τάξη πραγμάτων που δημιουργήθηκε, καλούνται πλέον να παίξουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, έτσι ώστε να απορροφήσουν τους ασυνήθιστα μεγάλους αριθμούς ανέργων που καταγράφονται. Όλες αυτές οι αλλαγές και μεταρρυθμίσεις μπορούν να γίνουν εφικτές και πραγματικά ανταποδοτικές με τη σωστή υιοθέτηση και χρήση της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Όπως άλλωστε υποδηλώνει και ο τίτλος του φετινού συνεδρίου, το χτίσιμο μιας νέας ψηφιακής οικονομίας είναι το κλειδί που θα ανοίξει τις πόρτες της ανάπτυξης για ένα καλύτερο μέλλον. Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών τεχνολογίας, αλλά και οι νεοφυείς επιχειρήσεις, χρειάζονται τη στήριξη και κυρίως τη συνεργασία, τόσο του ιδιωτικού τομέα όσο και της πολιτείας. Η ανάπτυξη πρωτοπόρων και ενωτόμων ιδεών και η μετατροπή τους σε επιτυχημένα προϊόντα ή υπηρεσίες ενισχύει τις ελπίδες μας για γρήγορη ανάπτυξη και οφείλουμε να επενδύσουμε σε αυτές. Ο κλάδος των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής κατέχει δικαιωματικά ηγετικό ρόλο στη διαδικασία αυτή, αφού αναμένεται να αποτελέσει το όχημα για την αποτελεσματική βελτίωση της πραγματικής οικονομίας σε όλα τα επίπεδα. Για τον λόγο αυτό εκφράζω την ιδιαίτερη εκτίμηση και εμπιστοσύνη που τρέφει η ΟΕΒ στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής και διαβεβαιώνω ότι θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στο πλευρό των επιχειρήσεων του κλάδου αυτού. Τελειώνοντας, συγχαίρω θερμά τους διοργανωτές του συνεδρίου και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες τους. Ευχαριστώ.